Απάντηση στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δίνει ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχημάρης όσον αφορά στα όσα του καταλογίζουν στον τρόπο πρόσληψης των σχολικών καθαριστριών αλλά και για τη μελέτη αποχέτευσης της περιοχής που πρόσφατα προκλήθηκε μεγάλο αλαλούμ κατά την παρουσίασή της. Για να ματιθώ. Τώρα είχα συνάντηση λίγες ώρες πριν και μάλιστα με πρωτοβουλίο και του κ. Τρίφωνα. Αποδέχτηκαν ότι εμείς δώσαμε τη δυνατότητα σε πολλά κορίτσια που ήταν πολύπλοκο το θέμα των αιτημάτων τους να κάνουν ξανά παλαιέτηση και η ίδια επιτροπή βαθμολόγησε και όπως βαθμολόγησε δεν υπήρχε ούτε μια ένσταση. Απλώς τα κορίτσια την προηγούμενη φορά με ένα σύστημα που υπήρχε με το κομπιούτερ ή κάτι άλλο δυσκολεύτηκαν να κάνουν συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους και αδικηθήκαν πολλά κορίτσια. Δεν γράψαν τα παιδιά τους, δεν γράψαν την ηλικία τους, δεν γράψαν πόσο καιρό δουλεύανε σε άλλα σχολεία και έπαιρναν τα μόρια. Ούτε μια κοπηλιά έκανε διαμαρτυρία, καμία ένσταση, δικαιώθηκαν κάποιες οι οποίες ξέχασαν να γράψουν τα στοιχεία τους. Αυτό δώσαμε. Τα παράδεικτα πράγματα αναφέρονται. Το πρωί είχα σήμερα συνάντηση. Καμία από τις καθαρίσεις, ούτε από αυτές τις επιλαχούσες έβαλε θέμα ότι ξέρεις αδικήθηκε. Και εξάλλου αυτά όλα θα πάνε στον ΑΣΕΠ. Όλοι αυτοί οι φάκελοι, όλη η διαδικασία που πήγαινε από το υποφαινόμενο και τους εργάτες μου θα πάνε στον ΑΣΕΠ και θα δικαιωθούν κάποιοι. Αν δεν υπάρχει τι θέμα. Ουδή το έβαλε. Αλλά προτρέχουν έτσι για λόγους εντυπώσεων. Τίποτα παραπάνω. Τι να πούμε, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Το 10 που παρέδωσε τότε η Δημοτική Αρχή επί του μακαριστού του Τρεβιζά την μελέτη, από το 10 μέχρι το 19, 9 χρόνια. Σας είπα, το 10 μέχρι το 14 ο κ. Βάρλης και η γενική του ομάδα ήταν αντιπολίτευση και πήραν πολλούς ψήφους από το Βορρά, ήταν αρχηγός παρατάξεως, αντιδήμαρχοι και τα λέω από εκεί. Από δε, το 4 μέχρι το 19 ήταν η γενική ομάδα. Αντιδήμαρχοι 4-5 από το Βορρά, ο κ. Βάρλης πολιτική γενική ομάδα, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, το 17. Έληξε η περίοδος που μπορούσε να ισχύσει και να λειτουργήσει η περιβαλλοντική άδεια και την αφήσαμε να εκμεταλλευτεί. Και εμείς τη βγάλαμε από τις καλένδες, τη βγάλαμε από το χρονοτούλαπα, από τα καταγόγια εκεί της ΔΕΙΑΚ και τη βάζουμε μπροστά να επικαιροποιήσουμε τη μελέτη. Ο μελετητής δεν πληρώθηκε. Χρωστάμε στο μελετητή, χρωστάνε στο μελετητή αυτή από τότε 170.000 ευρώ. Κάνουμε και να τον πληρώσουμε και παράλληλα να κάνουμε επικαιροποίηση της μελέτης, να κάνουμε πρόσκληση ενδιαφέροντος για περιβαλλοντική μελέτη και επίσης και τη διευθύνση του Χυμάρου να προχωρήσουμε στο έργο μετά από τόσα χρόνια. 9 χρόνια ο κ. Βάρλες και η ομάδα του αδιαφόρησαν εντελώς για τον Άγιο Γιώργη. Ο ένας δεν κεράστα τώρα, είναι ντροπή. Είναι ντροπή, τίποτα άλλο. Από το 4 μέχρι το 19 ήταν ηγετική ομάδα. 5 αντιδήμαρχοι από το Βορρά. Τα αντιδήμαρχοι, είτε βουλευτής, δήμαρχοι κτλ. Κάμανε μια ενέργεια από το 10 με το 19 να προωθήσουν, να εντάξουν σε άλλα προγράμματα ή την ολοκλήρωση της μελέτης ή να χρηματοδοτηθεί. Απέναντίες, κουφεύσανε όταν η πολιτεία, η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε 50 εκατομμύρια για την Κρητική Κέρκυρα και για τον Νότο για την ίδρυυση και στείλανε 1 ευρώ. Δεν διεκδικήσανε 1 ευρώ για το Βορρά.